Ειρήνη ημίν. Έχω καταπληκτικά νέα. Ο Ιησούς Χριστός είναι εδώ. Δεν υπάρχει καλύτερη νέα. Ό,τι και να σας έλεγε κανείς, δεν θα δίνει τόση χαρά όσο εμάς που ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εδώ, ανάμεσά μας. Λίγο περίεργο ακούγεται, ποιος δεν ξέρει, δεν είναι. Ποιος δεν ξέρει ότι ο Χριστός είναι εδώ. Είναι και γραμμένο μέσα στο λόγο που 2-3 στο όνομά μου, λέει ο Κύριος, είμαι ανάμεσά τους. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές συνέβουν περίεργα και μαθαίνουμε ότι πάντοτε δεν είναι έτσι. Ο Κύριος είχε στείλει μερικά χρόνια πριν στην Ελβετία σε κάποια αποστολή. Πριν να προσευχηθούμε, συνήθως συζητάω με τους ανθρώπους. Ήρθε μία αδελφή, πολλά χρόνια πίστη, βαπτισμένη εν ύδατη, πολλά χρόνια πίστευε τον Κύριο, όπως ομολογούσε. Και έκανα μία ερώτηση. Πιστεύεις ότι υπάρχει αιώνια ζωή? Ακούστηκε περίεργο. Τι ερώτηση είναι αυτή? Ξέρετε, η απάντηση ήταν πιο πολύ περίεργη. Είπε όχι, όχι, δεν πιστεύω. Γιατί είπε? Είχε χάσει τον άντρα της πρόσφατο και είχε θυμώσει από τον Χριστό. Είμαστε έτοιμοι, ό,τι και να συμβεί, να μείνουμε πιστοί στα πόδια Του? Όταν όλα πάει καλά, δοξάζουμε τον Κύριο. Πριν λίγες μέρες, σε εμάς έχει μια οικογένεια Αλβανών. Στο Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο πνίγηκε το κοριτσάκι τους, 5 ετών. Όταν πήγαμε σε κηδεία, ο Κύριος μου δίδασκε ένα πράγμα. Πήγαινε το αυτοκίνητο με το φέρετρο, από πίσω ερχόταν οι γονείς. Και άκουσα μία προσευχή που έκανε ο πατέρας. Κανένας δεν άκουσε. Αυτός ούτε κατάλαβε που εγώ άκουσα. Λέει, Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτά τα 5 χρόνια που είχες δώσει αυτό το μωρό. Δεν είπε γιατί. Ξέρετε, είχαμε ένα φοβερή σκηνικό. Τρομακτικό, να δεις ένα μωρό 5 χρόνων και γονείς, ακούστε τι λέει, ευχαριστώ για αυτά τα 5 χρόνια, Θεέ μου. Και σπούδαζα πολλά πράγματα. Και όταν πήγαμε στο σπίτι τους να επισκεφτούμε, πιο πολύ μας παρηγορούσαν αυτοί παρά εμείς να πούμε κάτι. Φοβερή μαρτυρία, δόξα τω Θεώ. Όταν είναι πραγματικά θλίψη τεράστια και δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις και κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ο Θεός με άφησε, κάποια αρρώστια, κάποιο πρόβλημα, τι λέει η καρδιά μας? Αυτό είναι που μετράει. Τρία εδάφια μόνο είναι που θέλω να διαβάσω με τη βοήθεια του Κυρίου μας, αδέρφια. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο, 934 σελίδα. Είναι πρώτο κεφάλαιο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Είναι από 37 εδάφιο είναι. Λέει, και τον άκουσαν οι δύο μαθητές να μιλάει. Και ακολούθησαν τον Ιησού. Και καθώς ο Ιησούς στράφηκε και τους είδε να ακολουθούν, τους λέει, τι ζητάτε? Και εκείνοι είπαν σε αυτόν, Ράβι, που μεταφραζόμενο λέγεται διδάσκαλε, πού μένεις? Τους λέει, ελάτε και δείτε. Ήρθαν και είδαν που μένει και έμειναν μαζί την εκείνη τη μέρα. Και η ώρα ήταν περίπου 10. Δύο μαθητές του Ιωάννη τότε. Όταν άκουσαν από τον Ιωάννη ότι είναι αμνός του Θεού, ακολούθησαν τον Κύριο. Δεν τον ήξερε κανένας. Κανένας δεν γνώριζε ότι αυτός είναι σωτήρας του κόσμου. Κανένας δεν ήξερε. Απλώς άκουσαν από τον Ιωάννη ότι είναι αυτός. Και τι ερώτηση? Ερώτηση που τους ενδιαφέρει ήταν, πού μένεις, Κύριε? Ωραία ερώτηση. Από πρώτη στιγμή, και τι σημασία έχει πού μένει?
όμως δεν είναι μικρή ερώτηση. Σήμερα, καθέναν για μας, ερώτηση αυτή, πού μένει ο Χριστός? Ξέρουμε, στον ουρανό είναι, δεξιά του Πατέρα, δεν λέω αυτό. Πού μένει ο Χριστός? Στην καρδιά μας μένει ή όχι? Αυτή είναι ερώτηση. Είναι στην καρδιά μας? Ήδη είναι βασιλιάς στην καρδιά μας ή ακόμα χτυπάει τη θύρα? Να η ερώτηση που είναι. Και είναι μεγάλη σημασία η ερώτηση του Χριστού. Τι ζητάτε? Και σήμερα το Πνεύμα το Άγιο κάνει η ίδια ερώτηση. Τι ζητάτε? 10 χρόνια, 20, 30, 1, 2. Ερώτηση δεν αλλάζει. Τι ζητάτε? Σήμερα που τόσα χρόνια ακολουθούμε, τι ζητάμε από τον Χριστό? Ωραίες ερωτήσεις, 2 ερωτήσεις που το Πνεύμα το Άγιο μας μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα ο Χριστός ζητάει, τι ζητάτε από τον Χριστό? Και πράγματι κάνει ερώτηση καθένα, τι θα απαντούσε? Τι ζητάω, Κύριε, από σένα? Κάποιος θα πει, θεραπεία θέλω. Κάποιος μπορεί να ζητήσει δουλειά, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη σήμερα. Καθένας έχει πολλά προβλήματα. Σήμερα, τι ζητάτε, λέει ο Κύριος. Η απάντηση σωστή είναι μοναδική. Αυτιά που ακούνε, που έχουν διάκριση να διακρίνει τη φωνή του Πνεύματος Αγίου από τη φωνή της καρδιάς, και η καρδιά που ταπεινά θα κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η μοναδική απάντηση. Όμως η καρδιά μας αυτό ζητάει από τον Χριστό? Όταν γονατίζουμε ζητάμε αυτό ή υπάρχουν πολλά και άλλα? Και πράγματι βλέπουμε και παραδείγματα από το Λόγο του Θεού. Και βλέπουμε όταν μπήκανε άνθρωποι αυτοί, είδανε που ζει ο Χριστός, σίγουρα απαγοητεύτηκαν. Όταν πήγανε, νομίζετε πού έμεινε ο Χριστός? Σε ένα ωραίο διαμέρισμα? Σε ένα παλάτι? Φανταστείτε όταν λέει, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που κεφαλήν κλείνει. Απαγοήτευση. Μα αυτός εδώ μένει. Κανονικά πού έπρεπε να μείνει? Ο βασιλιάς των βασιλιάδων, δημιουργός των σύμπαντος. Μετά όλα έφτιαξε, όλα έκανε ο ίδιος. Ό,τι έλεγε γινόταν, ξαφνικά δεν έχει που κεφαλή κλείνει. Και αυτοί οι μαθητές, φανταστείτε, όταν είδανε που μένει ο Χριστός, τι θα σκεφτότανε? Άραγε αυτός είναι. Κι όμως, για χάρη μας είχε διαλέξει να μείνει ένα τέτοιο μέρος που κανένας από εμάς ίσως να μην ήθελε να ζήσει. Δεν είχε ούτε μπάνιο, ούτε που να ξαπλώσεις, ούτε καναπέ, ούτε κομπιούτερ, υπολογιστής να ασχοληθεί. Τίποτα δεν υπήρχε. Εδώ βλέπουμε από το Λόγο του Θεού 2 παραδείγματα. 2 άνθρωποι. Πήγανε στον Χριστό να ζητήσουν κάτι, αδέλφια αγαπητά. Ο Χριστός λέει, τι ζητάει? Ένας νεαρός, νεανίσκος, πλούσιος, λέει, ήρθε στον Χριστό, λέει, αγαθέ διδάσκαλε, τι καλά έργα να πράττω, να κληρονομήσω τη βασίλεια των ουρανών. Κάτι ζήταγε ο άνθρωπος, ζήταγε τη βασίλεια των ουρανών. Δεν γνώριζε ποιον έχει απέναντί του. Δεν γνώριζε. Είχε μάθει ότι αυτός ο διδάσκαλος δίνει και βασιλεία των ουρανών. Ένας άνθρωπος που είναι συνηθισμένος να έχει όλα, θα θέλει και αυτό, καλού κακού, να έχω και τη βασιλεία των ουρανών. Και έρχεται με μία σιγουριά και λέει, τι καλά έργα να πράττω. Έχει σιγουριά επάνω του άνθρωπου. Ό,τι θέλει μπορεί να αγοράσει, γιατί είναι πολύ πλούσιο. Ο Κύριος, βλέποντας αυτόν, ήξερε, είδε ότι αυτός δεν τον γνωρίζει. Είναι τυφλός, δεν βλέπει. Και λέει, ξέρεις τις εντολές? Λέει, ποιες εντολές?
που κλέψεις, που μοιχεύσεις, να αγαπάς τον πλησιόν σου σαν τον εαυτό σου. Α, όλα αυτά λέει, έχω κάνει από μικρό παιδί. Έλεγε την αλήθεια, αδέλφια. Είχε κάνει όλα. Εμείς ξέρουμε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος να κάνει όλα αυτά. Μόνο άτομο που ήρθε και έκανε ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μόνο μπορούσε να πει όλα αυτά έκανε. Και πράγματι ήρθε και έκανε τα πάντα ο Κύριος. Κάθε εντολή εκτέλεσε για να δοξαστεί ο Πατέρας μας. Στεκόταν μπροστά στον Θεό και δεν έβλεπε. Και παρουσίαζε τον εαυτό του. Όλα αυτά έχω κάνει. Έλεγε ψέμα. Γιατί δεν είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και ο Χριστός τον αγάπησε. Γιατί αγάπησε? Γιατί ο Χριστός αγαπάει τους αμαρτωλούς. Για να μην τον βάλει σε δύσκολη θέση, γιατί ο Κύριος και ούτε τον Πέτρο έβαλε σε δύσκολη θέση όταν τον αρνήθηκε, γιατί ο Πέτρος έκανε μια τεράστια αμαρτία μπροστά σε πολλών δισεκατομμύριων, γιατί το Ευαγγέλιο μετά πολλά δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν διαβάσει και έχουν ακούσει και δει προδοσία του Πέτρου. Ο Κύριος όμως δεν τον έβαλε σε δύσκολη θέση. Απλώς ρώτησε, αγαπάς με περισσότερο τούτο? Και τον έδωσε και τη διακονία. Τον έδωσε τι πρέπει να κάνει, αντί να τον βάλει σε δύσκολη θέση και να πει, εσύ δεν μίλαγες πριν τρεις μέρες, έλεγες αυτά. Δεν είπε ο Κύριος. Ούτε αυτόν τον νεαρό τον έβαλε σε δύσκολη θέση. Απλώς τον είπε για να τον ξυπνήσει. Ένα σου λείπει, αφού λες ότι έχεις εκτελέσει τα πάντα. Και μάλιστα είπες ότι αγαπάς και το πλησιόν σου σαν τον εαυτό σου. Πήγαινε. Πούλησε τα πάντα ό,τι έχεις δεν έχεις. Δώσε τους φτωχούς, αγάπα το πλησιόν σου σαν τον εαυτό σου. Δεν είναι εντολή αυτή? Εσύ δεν έχεις κάνει. Για σένα αυτό είναι πανεύκολα. Μοίρασέ του και ακολούθησέ του. Εκεί φανερώθηκε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα. Απλώς ήταν συνηθισμένος, επειδή ασχολούταν με business, να πει ωραία λόγια, αγαπή διδάσκαλε και λοιπά, για να κάνει τη δουλειά του. Αλλά βλέπετε, ήταν ένας βράχος απέναντι του. Εκεί δεν πέρασαν αυτά που ήθελε να περάσει. Γιατί έφυγε απαγοητευμένος. Μα είναι δυνατόν να φύγουμε από τον Χριστό απαγοητευμένοι? Ανά που έφυγε απαγοητευμένος. Γιατί δεν γνώρισε ποιον έχει απέναντι του. Αλληλούια. Δεν γνώρισε. Και έφυγε ο άνθρωπος αυτός. Και ο Κύριος είπε για αυτόν κάτι. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών κάποιος που ελπίζει στον εαυτό του, στα υπαρχουντά, στη δύναμή του, στο μυαλό του, στην ομορφιά του και ό,τι καλό έχει, ξεχνώντας ότι ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει ανήκει σε αυτό, τον βασιλιά των βασιλιάδων. Αλλά έχει δεύτερο άτομο, ένα φοβερό παράδειγμα. Και ο άλλος κάτι ζήταγε. Αυτός δεν είπε έχω κάνει εντολές. Εκατόντατος. Ούτε ένας ήταν μαθητής, ούτε ο άλλος. Έστειλε τους σεβαστούς ανθρώπους. Πρώτη κίνηση. Δεν είπε τι καλά πράξω, να πράξω τι έργα και λίγο. Τίποτα. Διδάσκαλε, ο δούλος μου είναι ασθενής. Να η εντολή, αγάπα των πλησιών σου, σαν τον εαυτό σου. Φοβερό, ε. Ένας εκατόνταρχος που είχε πολλούς δούλους, έτσι δεν είναι. Ούτε ο γιος του ήτανε, ούτε συγγενής, ένας δούλος. Πόσους τέτοιους δούλους πετάγανε στα σκουπίδια. Για έναν δούλο εκατόνταρχε, όπως ένας στρατηγός να έρθει και να παρακαλάει για έναν φανταρά. Αυτό. Έστειλε σεβαστούς ανθρώπους, αδέλφια. Και ο Χριστός, καρδιαγνώστης που δεν είχε ανάγκη κάποιος να πει ποιος είναι και τι, όμως όταν ήρθανε δεύτερη φορά και άρχιζαν να μεσητεύουν για εκατόνταρχο, με ωραία λόγια, διδάσκαλε,
Συναγωγή έφτιαξε η ΑΜΑ. Φανταστείτε, εσείς δεν έχει δυνατότητες, έρχεται ένας Σαουδάραβος. Σεϊχής. Λέει, ακούστε, άκου κύριε Καλαϊτζή, εγώ θα σας φτιάξω μια εκκλησία. Σαουδάραβος είναι. Και είναι μουσουλμάνος. Δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Αλλά θα σας φτιάξω εκκλησία. Έτσι. Καλή πράξη θα κάνω. Και εξαφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος. Δεν πήγε μετά να ζητήσει ρεστ, όπως κάνουν πολλές φορές. Ας πούμε, πάει βοήθεια για κάποια εκκλησία. Λοιπόν, θα σας δώσουμε τόσα, θα σας βοηθήσουμε, αλλά διδασκαλία θα σας πούμε εμείς τι θα κάνετε. Σας λέω να ανέβουν γυναίκες να κηρύξουν, θα πείτε αμήν. Θα σας πούμε θα κάνετε αυτό αμήν, γιατί εγώ θα σας βοηθήσω. Δυστυχώς, σήμερα αυτή είναι πραγματικότητα. Θα χορεύουν στον άμπονα εδώ, οι κοπέλες θα ανέβουν και θα χοροπηδάνε, θα παίξει ορχήστρα. Θα γίνει όπως εμείς, γιατί εμείς θα σας δώσουμε λεφτά. Και άλλοι λένε, τι να κάνουμε. Εκατόνταρχος όμως δεν είπε έτσι. Βοήθησε και έφυγε. Έφτιαξε. Ωραία λόγια. Διδάσκαλε, είναι καλός άνθρωπος. Εντάξει, αυτοί δεν γνωρίζανε και μεσητεύανε. Αυτό είναι καλό να μεσητεύεις την προσευχή σου για τον αδελφό σου και για την αδελφή σου. Είναι ωραίο πράγμα. Κύριε, διότι τον αδελφό μου παρακαλώ, σε παρακαλώ, είναι καλός αδελφός. Μα ο Κύριος γνωρίζει, αλλά ότι στην προσευχή σου λες καλά λόγια για τον αδελφό ή για την αδελφή, είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι ωραίο. Αυτοί έκαναν ωραία κίνηση. Και βλέπουμε στη συνέχεια ο Κύριος ετοιμάζεται να πάει μαζί τους. Όταν σταματάει και λέει, Κύριε, δεν είμαι άξιος για να έρθει στο οίκον μου. Για στάσου εκατόνταρχε. Είπαμε. Μα όλοι λένε ότι είσαι καλός άνθρωπος. Όλοι λένε, αλλά εγώ γνωρίζω τον εαυτό μου ότι δεν είμαι άξιος. Αλληλούια. Τι ευλογημένος άνθρωπος. Μόνο ακούζοντας για τον Χριστό πίστευσε. Και το λέει, Κύριε, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάθε εξουσία. Να πω, κάνε αυτό, κάνε περισσότερο εσύ αν πεις. Θα γίνουν τα πάντα. Ήταν μαθητής, είχε σπουδάσει, ήταν βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο, μα τίποτα. Είχε ακούσει για τον Χριστό πως και ο πλούσιος νεαρός, είχε ακούσει. Τι πίστη είχε αυτός. Πως πίστεψε ότι ο Χριστός τα πάντα μπορεί να κάνει. Και ένας άνθρωπος χωρίς να εκφραστεί ότι εκτελέσει εντολή αγάπα των πλησίων σαν τον εαυτό σου, αγαπούσε έναν δούλο αδελφός. Φοβερός άνθρωπος. Και εκεί που όλοι έλεγαν ωραία λόγια για αυτόν, λέει, Κύριε, δεν είμαι άξιος. Άλλοι μπορεί να πούνε ωραία λόγια για μένα. Εντάξει. Αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Γνώριζε τον εαυτό του. Δόξα τω Θεώ, γνωρίζω τον εαυτό μου σήμερα. Εδώ είναι ερώτηση. Τι ζητάτε. Ήρθε και πλούσιος, ήρθε και εκατόνταρχος. Τι ζητάτε. Να τι ζήταγα. Άλλος ζήταγε. Να κληρονομήσω μόνο. Ο άλλος ζήταγε για έναν δούλο, παιδιά. Δεν ζήταγε καν κάτι για τον εαυτό του. Μα είναι φοβερός. Τι μάθημα αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο μεταφέρει. Και τι έκανε ο Κύριος. Λέει, θαύμασε. Πώς θαύμασε. Ευχαριστήθηκε. Χάρηκε ο Κύριος. Γιατί θαυμασμό όπως εμείς μπορεί να θαυμάζουμε, ο Χριστός δεν μπορούσε να θαυμαστεί. Λέει, ήξερε τι έχει στον άνθρωπο μέσα. Ο Κύριος παντεγνώστης δεν χρειαζόταν να περιξαφνιαστεί ότι η απάντηση ήταν που δεν περιμένει να ακούσει. Εμείς μπορεί να ξαφνιάζουμε και θαυμάζουμε αλλιώτικο. Παπα, τι απάντηση έδωσε αυτός ο άνθρωπος. Ενώ ο Χριστός ήξερε. Γι' αυτό όταν λέει θαύμασε, εννοεί ευαρέστησε τον Χριστό η απάντηση. Ευχαριστήθηκε. Να δεις κάτι θαυμάζεις που δεν περιμένες να δεις, έχει και θαυμάζεις που είναι ωραίο. Ο Χριστός θαύμασε επειδή τον άρεσε η απάντηση. Αυτός ο ευλογημένος ο Κυρίος μας. Και κοιτάξτε να δείτε αδέρφια. Ο άλλος δεν πήρε την απάντησή του, έφυγε απαγοητευμένος. Αυτός ο εκατόνταρχος δεν απαγοητεύτηκε, δόξα στον Κύριο, πήρε την απάντηση. Γιατί πλησιάζει τον Χριστό με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος.
Ξέρουμε να τον πλησιάσουμε αυτό τον ευλογημένο, καταπληκτικό Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Είναι καταπληκτικός, είναι φοβερός ο Κύριος μας. Ξέρετε, όσο περνάμε δυσκολία, πιο πολύ τον αγαπάμε. Φέτος, τρίτη φορά, η γυναίκα μου μπήκε στο χειρουργείο. Χειροειδή έκανε. Και στο νοσοκομείο μου κάνανε μία ερώτηση. Δεν μου λες, άνθρωπε, από πού έχεις τόση διάθεση και όρεξη, μιλάς για αυτό το Χριστό, τι σας έχει κάνει. Στο κάτω-κάτω βλέπω στο νοσοκομείο είσαστε. Δεν πήγες ούτε τουρισμός, ούτε καλό. Μα η γυναίκα σου εγχείρηση περνάει. Εδώ δοξάζεις τον Χριστό και χαίρεσαι. Λέω, εσείς δεν έχετε καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Ακόμα μέσα στο νοσοκομείο δείχνει την αγάπη του. Και να μην είχε κάνει ο Χριστός τίποτα στη ζωή μας, αδέλφια. Μόνο αυτό που έκανε στο Γολγοθά αρκεί να καταλάβουμε την αγάπη του. Αυτό το τεράστιο έργο, αυτό το έργο απερίγραφτο. Όταν στην Γεθσεμανή, αξέχαστη στιγμή, μοναδική στιγμή που ο Κύριος ζήτησε κάτι από τον Πατέρα και πήρε άρνηση. Να περάσει το ποτήρι τούτο. Ερώτηση. Γιατί δεν ήθελε να πει. Δηλίασε ο Χριστός. Μα είναι δυνατόν ο Χριστός να δηλίασε, αδέλφια. Αντιθέτως, έλεγξε τον Πέτρο όταν πήγε να βουλιάξει, λέει, δηλέ. Γιατί απίστησες. Οι δηλοί δεν πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και στο κάτω-κάτω ήξερε γιατί ήρθε στη γη. Ήξερε ότι θα σταυρωθεί ο Χριστός. Μα έκανε πίσω μία στιγμή, μα είναι δυνατόν. Ο Κύριος έκανε πίσω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Τι ζήταγε, γιατί ήθελε να περάσει το ποτήρι από δίπλα του. Τι ποτήρι είναι που δεν μπορούσε, δεν ήθελε να πιει. Για μας ίσως πολλές φορές περνάει απαραίτητο. Μπορεί μήνες να μην έχουμε επαφή με τον Κύριο και δεν ανησυχούμε. Μπορεί το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα μας να μην πληρωθούμε πολύ καιρό, να μην ανησυχούμε. Ξέρετε τι αξία είχε για τον Χριστό 3 ώρες θα έστριβε ο Πατέρας στο πρόσωπό του. Αυτό το ασήκωτο βάρος για τον Χριστό. Ο Κύριος θα προτιμούσε να φορτωθεί πιο πολύ με αμαρτίες. Πιο πολλές οι ασθένειες και οι κατάρροι. Να τον ραβδίζουν και να φτύσουν δεκάδες φορές παραπάνω από αυτό. Αλλά δεν ήθελε 3 ώρες να μην βλέπει το πρόσωπο του Πατέρα, δόξα του. Στην αιωνιότητα ο Χριστός δεν είχε περάσει αυτό. Μόνο πράγμα ασήκωτο για τον Κύριό μας. Αλλά και αυτό το ποτήρι ήπιε για χάρη μας. Και σήμερα ζητάει από μας. Τι ζητά. Να είναι μια δυνατότητα, σήμερα ευκαιρία. Δεν ρωτάει κάποιος πρωθυπουργός, υπουργός, κάποιος που έχει κάποιες δυνάμεις. Ρωτάει δημιουργός του σύμπαντο, ξέρει να δώσει τα πάντα, για αυτόν δεν υπάρχει εμπόδιο. Και λέει, τι ζητάτε. Κύριε, τι μπορούμε να ζητάμε. Μόνο μία καρδιά που είναι υπάρχω στο λόγο. Μισάει την αμαρτία και αγαπάει το θέλημά του. Να μας οδηγήσει εκεί που θέλει να μας οδηγήσει. Αυτός ο ευλογημένος ο Χριστός. Υπήρχε και ένας ευλογημένος, παράδειγμα καταπληκτικό, πάλι πλούσιος είναι. Έκανε τα πάντα αυτός ο ευλογημένος, σαν εμένα ψηλός ήταν και αυτός. Έκανε τα πάντα να το δει ποιος είναι αυτός ο Χριστός. Κατάφερε όμως, ανέβηκε. Λέει Ζαχέ, κατέβα, κατέβα, σε είδα, είδα την προσπάθεια του ευλογημένου. Θα μπω στο σπίτι. Ξέρετε, έκανε φοβερή κίνηση που πολλές φορές εμείς δεν προσέχουμε και δεν κάνουμε. Λέει, Κύριε, όποιους κοροϊδέψα, τετραπλάσια θα δώσω. Τι κίνηση είναι αυτή. Ποτέ σκεφτήκαμε όποιους κοροϊδέψαμε να πάμε μετά όταν αναγεννηθήκαμε να βρούμε ή να πούμε, ξέρεις, έκανα αυτό, αν μπορείς συγχώρεστε. Και οι υπόλοιποι, Κύριε, θα δώσω τους φτωχούς. Και έμεινε άνθρωπος σχεδόν χωρίς τίποτα. Και τι είπε ο Χριστός, σήμερα, σε αυτή την οικογένεια μέσα, έγινε σωτηρία. Αλληλούια. Όταν ξέρουμε να τον πλησιάζουμε, δεν θα απαγοητευτούμε.
Όταν ξέρουμε να τον πλησιάζουμε, θα πάρουμε την απάντηση. Μπορεί κάποια στιγμή νομίζουμε ότι αργεί, αλλά ο Κύριος ξέρει πότε είναι στιγμή που θα πάρουμε. Όπως το Μάρτι μήνα. Αυτό θέλω να ομολογήσω, αδελφέ. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια εκκλησία που διαβάζει όλος ο κόσμος. Επιστολή προς Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν πού βρίσκεται αυτή η πόλη, Θεσσαλονίκη. Δεν γνωρίζουν. Όταν του λέω είναι Ελλάδα, λέει ναι, είναι έτσι. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό που ο Κύριος έδωσε αυτή τη τιμή να βρεθώ σε αυτή την ευλογημένη εκκλησία. Για μένα δεν είναι πρώτη φορά, αδελφέ μου. Πριν ακόμα 12, 13, 14 χρόνια συχνά έρχομαι. Δόξα τω Θεώ. Ζούσα τότε στην Κομωτινή. Ήταν μία Τρίτη και ήμουν στα γόνατα, στην εκκλησία. Και χτύπησε το τηλέφωνο της εκκλησίας. Θα έχουμε 120 άτομα, δεν είναι. Το Πνεύμα το Άγιο λέει, ξεκάθαρα, γιέ μου, αυτό το τηλεφώνημα είναι για σένα και θα μάθεις πού θέλω να πας. Λέω, 120 άτομα εμένα θα ζητάνε. Τόσα χρόνια είμαι σε αυτή την εκκλησία, δεν έχουν ζητήσει κανένας ποτέ. Ο αδελφός παίρνει το τηλέφωνο, έρχεται, σταματάει μπροστά μου, λέει, είναι για σένα. Λέω, για μένα είναι. Διαπίστωσα, λέω, είναι Κύριος. Μία γυναίκα, άγνωστη φωνή, μίλαγε, ήταν από τη Γεωργία. Λέει, αλλά είπε κάποια πράγματα, δεν μίλαγε και πολύ καλά στα ελληνικά. Τι κάλεσα στο σπίτι, σε μία εβδομάδα Κυριακή ήρθε. Λέω, αδελφή μου, τι έχει συμβεί. Λέει, πριν μία εβδομάδα, πρωί, 3 η ώρα που κοιμόμουν, με σήκωσε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, κόρη μου, σήκω. Αυτή η αδελφή έψαχνε αδέλφια που να πάνε στη Γεωργία να βοηθήσουν σε κάποιο έργο εκεί που μαζεύονται αρκετές ψυχές, 50-60, αλλά δεν ξέρουν πώς είναι η αληθινή εκκλησία, πώς λειτουργεί μια εκκλησία, ποιος κηρύττει, τι θα πει διάκονος, τι θα πει πρεσβύτερος, δεν γνωρίζουν άνθρωποι. Και θέλει βοήθεια περίπου, δεν ξέρω ούτε εγώ τι συνέβη. Με παρακαλούσαν να πάνε, αλλά δεν υπήρχε κατάλληλο άνθρωπο. Και εκείνη τη στιγμή από το σταθμό χριστιανισμού ήταν η ομολογία μας με τον αδελφό τον Νίκο του Σκάρδη που πηγαίναμε πολλές φορές. Ήταν η στιγμή ομολογία που έλεγα και φτάσανε στη Γεωργία. Ακούει η αδελφή αυτή και λέει κατάλληλο εργαλείο που θέλω να στείλω στη Γεωργία και Αρμενία είναι ο Βαραστά. Αυτή δεν ήξερε ούτε το όνομά μου, ούτε Ελένα ήξερε. Όταν άκουσε αυτό το όνομα λέει τώρα πώς να θυμηθώ. Όπως και ο αδελφός, πώς να θυμηθεί αυτό το όνομα. Περισσότεροι άνθρωποι ούτε έχουν ακούσει τέτοιο όνομα. Και εγώ πολλές φορές λέω, άρα και τι σημαίνει αυτό το όνομα που μου έχουν βάλει. Προάλλες τελικά μου είπανε είναι δώρο του ουρανού. Αυτό μεταφράσανε, πόσο είναι αλήθεια δεν ξέρω. Αυτός είναι που θα πάει. Και από το Μάρτι μήνα ο Κύριος έλεγε, θα περιμένεις, θα έρθει η στιγμή. Και ήρθε πριν λίγες μέρες το Πνεύμα του Άγιου στην προσευχή λέει τώρα μπορείς να φύγεις. Φοβερό πράγμα. Ο Κύριος σε ξέρει με όνομα. Ξέρετε τι αξία έχει αυτό. Δεν έχει αξία, δόξα τω Θεώ. Τι ευλογημένος ο Κύριος. Γιατί πάμε εκεί. Να εκτελέσουμε το Άγιο θέλημα του. Γιατί δυστυχώς αδέλφια δεν είναι όλοι σαν εκκλησίες που είναι εδώ. Που κηρύττεις και δεν περιμένεις να σε πληρώσει ο άλλος. Υπηρετείς την εκκλησία, είτε διάκονος, είτε πρεσβύτερος, είτε ο αδελφός τόσα χρόνια. Δεν περιμένεις να πάρεις λεφτά. Αυτή είναι καθαρό έργο. Εμείς αυτό το καθαρό έργο πάμε να τους γλιτώσουμε. Αυτό το καθαρό τροφή να πάρει ο κόσμος. Γιατί δυστυχώς το έργο του Θεού σε πολλές φορές έχει γίνει business, αδελφέ μου. Όνομα του Ιησού Χριστού χρησιμοποιείται να κερδίσουν λεφτά οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώστε, λέει ο Χριστός.
Γι' αυτό θα υπηρετήσουμε τον Ιησού Χριστό με αγάπη και αφιέρωση. Και ο Κύριος θέλει να μάθει σήμερα τι ζητάμε. Ζητάμε όπως ο Ζαχαίος, όπως εκατόνταρχος ή όπως αυτός ο νεανίσκος. Και πού μένει ο Χριστός, κάθε ψυχή πρέπει να ξέρει πού είναι ο Χριστός. Όταν ο Κύριος φώναζε «Αδάμ, πού είσαι» ο Χριστός ήξερε πού είναι. Αλλά ρώταγε «Αδάμ, πού είσαι, πού ήσουνα και πού είσαι τώρα». Σήμερα πού ζει ο Χριστός. Άμα είναι στις καρδιές μας, είμαστε ευλογημένοι. Είμαστε ευλογημένοι άνθρωποι. Και να μην αφήσετε να φύγει ο Χριστός, αδελφοί. Μην αφήνετε, δεν το ζόρι, κρατήστε το. Κρατήστε το Χριστό να μην φύγει από τις καρδιές σας. Δόξα τω Θεώ. Γιατί αν φύγει, αλλημονό μας. Εάν μείνει, μακάρι είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ τω Θεώ. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε, αν θυμηθείτε. Ο Κύριος να με χρησιμοποιήσει ταπεινά. Να μείνω στο έργο του. Να κάνω αυτό που θέλει ο Κύριος. Όχι παραπάνω, όχι λίγο. Αυτό είναι επιθυμία μου, αδελφέ. Και θέλω να προσευχηθείτε, ο Κύριος να με χρησιμοποιήσει όπως θέλει ο ίδιος. Όχι όπως μ' αρέσει, όπως θέλω εγώ. Δεν θέλω έτσι. Άφησα η οικογένεια, άφησα τα πάντα και φεύγω. 1,5 μήνα. Και αυτό θέλω μόνο ένα. Να εκτελέσω το Άγιο Θέλημα. Ο Θεός να ευλογήσει αυτή την Εκκλησία. Να έχετε ποιότητα, αδελφοί από αγαπητά. Όπως εκατόνταρχος. Όπως ο Ζαχαίος, όπως ο Παύλος και Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές του Κυρίου μας. Αλληλούια, ο Θεός να σας ευλογεί.